Ο προϋπολογισμός της Βουλής για το 2021 συντάχθηκε, όπως είπαν και άλλοι ομιλητές, με βάση το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής σταθερότητας. Ένα πρόγραμμα το οποίο επιβάλλει δημοσιονομική πειθαρχία σε βάρος των αναγκών του λαού και ταυτόχρονα θωρακίζει τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Ένα αντιλαϊκό δηλαδή μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Και αυτό φαίνεται και από τον προσχέδιο και από το σχέδιο του προϋπολογισμού δαπανών της Βουλής για το 2021, όπου επί της ουσίας βλέπουμε τις επιπτώσεις των μέτρων τα οποία λήφθησαν κατά τη διάρκεια της κρίσης σε βάρος των εργαζόμενων, όπου εντοπίζουμε μια περαιτέρω περικοπή των μισθών τους κατά 500.000 ευρώ, το οποίο είναι αποτέλεσμα της μείωσης της προσωπικής διαφοράς. Και ταυτόχρονα πρέπει να καταγράψουμε, όπως προκύπτουν από τα στοιχεία, την εντατικοποίηση των εργαζόμενων και στον χώρο της Βουλής, από την άποψη ότι ένα ποσό της τάξης των 6 εκατομμυρίων ευρώ είναι ποσό το οποίο αφορά υπεροριακή απασχόληση των εργαζόμενων στη Βουλή και φτάνει στο ύψος του 30% του συνόλου των κονδυλίων για τους μισθούς του μόνιμου και αορίστου χρόνου προσωπικού της Βουλής. Εμείς το λέμε καθαρά ως ΚΚΕ ότι η αναπλήρωση των μεγάλων μισθολογικών απολειών που είχαν και οι εργαζόμενοι στη Βουλή πρέπει να γίνεται με αύξηση του μισθού τους και όχι σε βάρος του ωραρίου εργασίας τους, σε βάρος του τρόπου ζωής τους, μέσα από την αύξηση των υπεροριών. Και δεύτερο ζήτημα το οποίο προκύπτει εκτός της εντατικοποίησης είναι ακριβώς και η ανάγκη η οποία υπάρχει να καλυφθούν με νέους εργαζόμενους, μόνιμους, στη Βουλή για να μπορεί να εκπληρώσει το έργο της και όχι να καλύπτει ορισμένες ανάγκες με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Δεύτερο ζήτημα το οποίο θα θέλαμε να θίξουμε είναι ότι πρέπει κατά τη γνώμη μας να είναι ακόμη πιο ενεργός ο ρόλος της Βουλής στη στήριξη δραστηριοτήτων πολιτιστικών και επιστημονικών μαζικών οργάνων. Και τρίτον, ένα μεγάλο μέρος της αύξησης των 3 εκατομμυρίων που καταγράφεται στον προϋπολογισμό δαπανών της Βουλής για το 2021 σχέση με το 2020, αφορά δηλαδή το 1,5 εκατομμύριο από τα 3, το 50%, αφορά σε δαπάνες, το είπαν και άλλοι ομιλητές, που σχετίζονται με τον έλεγχο των πόθεν έσχες, γιατί έχει ακριβώς διευρυνθεί ο κατάλογος αυτών των υπόχρεων πόθεν έσχες που πρέπει να ελέγξει η Βουλή. Δηλαδή, διατίθεται περίπου 3,1 εκατομμύρια ευρώ σε δαπάνες που δεν αφορούν, κατά τη γνώμη μας, την λειτουργία και δράση της Βουλής. Και βεβαίως είναι το τέταρτο σημείο το οποίο θέλω να τονίσουμε, την διαχρονική θέση του ΚΚΕ, μια θέση η οποία είχε εκφραστεί πολύ πριν την κρίση του 2009 και τα μνημόνια για τη δραστική μείωση του συνόλου των αποδοχών των βουλευτών. Μια θέση που οι βουλευτές του ΚΚΕ το κάνουν στην πράξη. Μια και το σύνολο των αποδοχών που προκύπτουν από τη βουλευτική αποζημίωση την παραχωρούν στο Ταμείο του Κόμματος. Γιατί ακριβώς η αντίληψή μας την οποία έχουμε, μια αντίληψη για το πώς πρέπει να οργανωθεί η νέα εξουσία που το ΚΚΕ πρεσβεύει, είναι ότι αυτή η νέα εξουσία πρέπει να είναι υπόθεση όλης της εργατικής τάξης με τη συμμετοχή και των άλλων κοινωνικών δυνάμεων. Αυτός ο τρόπος οργάνωσης εκφράζει μια νέα ανώτερη μορφή δημοκρατίας, η οποία έχει ως βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα την ενεργή συμμετοχή της εργατικής τάξης και γενικότερα του λαού στη διαμόρφωση της σοσιαλιστικής κοινωνίας, στην επίλυση όλων των παλιών αντιφάσεων, αλλά και των κοινωνικών ανισοτήτων, στον έλεγχο της διεύθυνσης των παραγωγικών μονάδων, των κοινωνικών και διοικητικών υπηρεσιών, αλλά πάνω απ' όλα στη διεύθυνση, στον έλεγχο όλων των οργάνων εξουσίας από τα κάτω προς τα πάνω. Έτσι λοιπόν το εκλογικό δικαίωμα στη σοσιαλιστική εξουσία σημαίνει ότι ο εργαζόμενος και εκλέγει, αλλά και εκλέγεται
σε όλα τα όργανα εξουσίας. Ελέγχει αλλά και ανακαλεί, δηλαδή την ανακλητότητα των αντιπροσώπων από τους εργαζόμενους. Και από αυτή την άποψη και η ρύθμιση του χρόνου εργασίας των μελών που έχουν εκλεγεί στα διάφορα όργανα της σοσιαλιστικής κοινωνίας γίνεται στο χώρο εργασίας τους για το συγκεκριμένο διάστημα που αφορά την εκλογή τους και ανάλογα με το μέγεθος των υποχρεώσεων και βεβαίως χωρίς το οποιοδήποτε οικονομικό προνόμιο. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, για να μην μακρηγορήσω, όπως συζήτησα και με τον Πρόεδρο της Βουλής, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα περιστατικό, στο γνωστό περιστατικό της αντιπαράθεσης με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης πριν από δύο μέρες, τονίζοντας το εξής, ότι είναι φανερό ότι όποιες αντικειμενικές συνθήκες που μπορούν να δικαιολογούν την όποια φόρτιση, δεν μπορούν όμως να γίνουν αιτία για λεκτική παρεκτροπή, η οποία βεβαίως αφορούσε τα λεγόμενα, τις απόψεις που εκφράστηκαν και όχι το πρόσωπο του ομιλούντα. Και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, την παρέμβαση, την τοποθέτησή μας με την ψήφο, η οποία θα είναι παρόν στον προϋπολογισμό δαπανών της Βουλής για το 2021 και για τον υπολογισμό και για τον απολογισμό δαπανών της Βουλής για το 2019 θα είναι και αυτός παρόν με την πολιτική άποψη που διατυπώσαμε και σήμερα και που είχαμε διατυπώσει όταν συζητιόταν ο προϋπολογισμός δαπανών της Βουλής για το 2019. Ευχαριστώ πολύ.